Ευχαριστούς. Είσαι καλό παράδειγμα γιατί έχεις και εσύ δική σου... Μην αγχώνεσαι. Ναι, να μιλήσει. Να μιλήσει σήμερα. Και έχεις και τη δική σου προσωπική επιτυχία και είσαι και ο Νεκτάριος, που είναι κάτι παρόμοιο. Ναι. Έχετε και ξεχωριστούς λογαριασμούς. Λογικό. Και ξεχωριστούς και κοινούς. Είχαμε πριν γνωριστούμε ξεχωριστούς, ρε παιδιά. Μετά που παντρευτήκαμε, κάναμε και κοινό. Τι λέμε, δεν είναι πάρα πολύ φυσιολογικό να κάνεις κοινό λογαριασμό όταν παντρεύεσαι με κάποιον άνθρωπο. Είναι πολύ το παιδί. Έχεις προσωπικό λογαριασμό δικό σου. Που είχα από μικρή που μου βάλε και πατέρα μου. Όχι το ταμιευτήριο που σου σχολείο. Και το ταμιευτήριο σου. Και... Α, έτσι πράγματα. Τα πιο που σου κατά τη διάρκεια τη εφηβική σου ηλικία. Ναι. Δεν έχετε τώρα, ας πούμε, ξεχωριστούς λογαριασμούς. Ξεχωριστός, Χριστιανά μου το λέει. Είναι ξεχωριστός, υπάρχει ακόμη. Υπάρχει ακόμη. Δεν έχω δημιουργήσει καινούριο. Δεν έχω δημιουργήσει καινούριο μόνη μου προσωπικό. Όχι. Ούτε αυτό. Έκανε μαζί με τον άντρα σου. Ναι, μετά το γάμο δεν κάνει, ρε παιδιά. Καταρχήν δεν βάζει τα χρήματα όσα πάρει από το γάμο σου μέσα σε έναν κοινό λογαριασμό. Αυτό τώρα... δεν είναι ο κοινό λογαριασμό. Και δεν είχε εκεί. Α τα αστεία τα λεφτά που το γάμο τι τα έκανα. Χωρίσαντα. Χωρίσαντα. Εκτό με τα λεφτά του γάμου αγοράσαν ένα σπίτι. Αν μπορεί. Με τον η λογική, ναι. Αλλά πάλι το σπίτι ποιο το πιάνει. Μοιράζεται το σπίτι. Όλα μοιράζονται μετά το γάμο. Όταν παντρευτείς και μετά μοιράζεται η περιουσία δια δύο. Μην πάμε όμως σε διαιρέσεις. Σας παρακαλώ. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, προσπάθησαν να μην διαταράξουν την ηρεμία των παιδιών τους, οπότε τα ακίνητα τα μοίρασαν από μόνοι τους και μένουν οι δικηγόροι που έχουν απλά στις 12 του μήνα έναν ελεύθερη κατοικία. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ, πολύ περίεργο και πολύ άσχημο τώρα να παντρεύεται ένα ζευγάρι και να έχει ο καθένας τα δικά του λεφτά. Σκεφτείτε ρε παιδιά, Και είναι και άσχημο το να ζητάς λεφτά από τον. Μπορεί να είμαι σε μια δύσκολη φάση, ας πούμε, να ζητάς λεφτά από τον άντρα σου, ας πούμε, ή να ζητά ο άντρας σου λεφτά από σένα. Ας αποφύγουμε αυτό το θέμα και να υπάρχει ένας κοινός λογαριασμός, ρε παιδιά. Ένα λεπτό, ρε παιδιά, άμα υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή. Εγώ κάνω, ας πούμε, την απλή σκέψη. Επειδή είναι, ας πούμε, σούπερ μάρκετ ο Γιώργος Ολιάνκας, επειδή είναι σπίτι. Όχι για αυτά τα μικρά, βρε Χριστιανά. Περίμενε, πού ξέρεις ότι είναι μικρά. Τότε μπορεί να τρώσει πράγματα extreme, ξέρουμε κι εμείς. Τέλος πάντων. Και άλλον τόσα λεφτά. Δηλαδή, τις 500 ευρώ και 250. Να συζητούν τα έξοδα του σούπερ μάρκετ, είναι τελειωμένος ο γάμος, ρε παιδιά. Έπιασε εκείνο, γιατί έπιασε τούτο. Μα προφανώς ξεχωριστούν λογαριασμοί. Νομίζω ότι αν είναι να υπάρχουν προβλήματα, ενώ διαφωνίες όσον αφορά τα οικονομικά, θα υπάρχουν είτε είναι κοινοί. Οι λογαριασμοί είτε δεν είναι. Ας πούμε, μπορεί να τσακωθεί ένα ζευγάρι το ότι ένα δει, ας πούμε, αν είναι κοινός ο λογαριασμός, να δει ο άντρας ότι με πλήρωσε 120 ευρώ στο κομμωτήριο. Ενώ άμα έχεις δικό σου λογαριασμό και πάει και 120 ευρώ στο κομμωτήριο, δεν έχεις να λογοδοτήσεις σε κανένα. Μα στον κοινό πάλι και δικά σου λεφτά θα έχεις μέσα. Το σίγουρο, αλλά αν μπορεί ο ένας να ενοχληθεί με τον τρόπο που ξοδεύει ο άλλος όταν είναι κοινός ο λογαριασμός. Και ανάλογα και με τους μισθούς που παίρνει η γυναίκα και ο άντρας. Παιδιά, ο καθένας και ο κάθε γάμος και ο κάθε ζευγάρι βρίσκει τις δικές του λύσεις και φόρμουλες για να είναι ευτυχισμένοι και να μην υπάρχουν όλα αυτά τα οικονομικά θέματα μέσα στο γάμο τα οποία πραγματικά χαλάνε πολλά πράγματα. Ήταν ο τρόπος τους να το κάνουν.